Μια απάντηση σκεφτόμουν. Η απάντηση είναι ότι νομίζω ότι είχατε ενημερωθεί και εσείς για την Κέντρο και είχατε μια συνεδρίαση κάποια για κάποια χρήματα από τους Δήμους και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν μπορώ. Από ό,τι γνωρίζω, ότι ενημερωθήκατε και εσείς για αυτή τη συνεδρίαση. Δεν ξέρω αν μπορώ. Όμως θεώρησα πιο σοβαρά και πιο επίγοντα τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου και παρέμεινα. Ακόμα και να είπα όμως, δεν θα συνέτρεχε λόγος να αναβληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν υπάρξει κάποιο ζήτημα πιο σοβαρό και σηκωθώ και φύγω ή λείψω για λόγους δουλειάς, και σχεδόν θα λείπω και θα γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν σημαίνει ότι θα λείπει ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος ή ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ή οποιοδήποτε και το Δημοτικό Συμβούλιο θα αναβληθεί. Δεν νομίζω ότι είναι λόγος αυτός. Όχι κάποιος για κάτι που δεν συνεδριάζει και σε κόψει, δεν έχει κανένα για να μην έχει κανένα ζωή δουλειά. Δημοτικά συμβούλια θα γίνονται όταν πρέπει και όταν χρειάζεται. Αν απουσιάζει ο πρόεδρος γίνεται, δημοτικό συμβούλιο γίνεται. Αν απουσιάζει ο δήμαρχος γίνεται. Αυτό τι σημαίνει. Πρόεδρε, έγινε η επισήμαση και είπαμε ότι νομίζω ότι μπορούσαμε να το κάνουμε και αυτό που μπορούσαμε να το κάνουμε την Τρίτη. Από αυτή την έννοια εδώ πέρα. Δηλαδή, η Τετάρτη ήταν η μέρα που είχε καθοριστεί να γίνει τη συμβούλια τη ΚΕΠ. Μπορούσαμε να το κάνουμε την Πέμπτη, την Τρίτη. Θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι Δεκέμβριο και οι ημερομηνίες τρέχουν και τρέχουν πολύ. Σας έχω ενημερώσει και νομίζω ότι είναι. Ήδη το ξέρετε εδώ και πολύ καιρό. Αυτό δεν σημαίνει. Επειδή είναι ο αρχηγός της εξωτερικής αντιπολίτευσης, σημαίνει ότι το ζήτημα είναι τόσο σοβαρό. Πρόεδρε, έγινε ενημέρωση. Εγώ αυτό πρέπει να το έγινε ενημέρωση. Γνωρίζατε τον Τετάρτη υπάρχει συμβούλιο. Μπορούσαμε να το κάνουμε ή την Πέμπτη ή την Τρίτη. Επαναλαμβάνω, ουδέμια σχέση έχει ο κύριος Κουτσίδης με την ΚΕΔΕ, με το συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Δεν μετέχει στο Συμβούλιο της ΚΕΔΕ ο κύριος Κουτσίδης. Μετέχει στο επαρχικό, το οποίο τουλάχιστον εγώ της πληροφόρησης που διέχω, δεν έχει σήμερα συνεδρίαση. Άρα προς τι ο λόγος δηλαδή δεν υπάρχει. Θα αποκλείσουμε αν είσαι. Υπάρχει ασφαλώς υπάρχει ΚΕΔΕ. Αλλά δεν είμαι εκλεγμένος εγώ. Και εγώ μπορώ να παραπαραστώ σε κάθε Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Άρα καμία Τετάρτη δεν πρέπει να έχει Συμβούλιο. Με αυτή τη λογική δηλαδή θα αποκλείσουν την Πέμπτη. Για τον λόγο, δεν γνωρίζω ποια είναι η διαδικασία και τον τρόπο λειτουργία τη ΚΕΔΕ, αλλά θεωρώ ότι είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβούλου. Δεν μπορώ να γνωρίζω αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα μέλος τη ΚΕΔΕ για ποιον που συνεδριάζει για θέματα από όλου του Δήμου. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να παρευρίσκεται στη συνέχεια. Επαναλαμβάνω, για να μην παραπληροφορούμε, άλλο Συμβούλιο τη ΚΕΔΕ, κεντρικό Συμβούλιο και άλλο Εποπτικό Συμβούλιο. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ο κύριος Κουτσίδης δεν μετήχε τις εκλογές για να είναι μέλος της ΚΕΔΕ, μετήχε τις εκλογές για να είναι στο Εποπτικό Συμβούλιο. Το Εποπτικό Συμβούλιο, επαναλαμβάνω και γίνομαι πολύ κουραστικός, συνεδριάζει μια φορά το χρόνο ή μια φορά στα πέντε χρόνια. Άρα η πρόταση που μας έδωσε και μας είπατε την προηγούμενη φορά να μην γίνεται Τετάρτη Συμβούλιο, δεν υπάρχει λόγος να μην γίνεται. Επειδή να μην προτείνω για το θέμα που αφορά την θέμα της Βασιλίτσας, να αναμειχθεί και αυτό, για να μην κάθεται ούτε ο κύριος και ούτε ο Βάρης εδώ, να έρθουν την άλλη φορά όλοι μαζί. Το προτείνω, δεν ξέρω αν το Προεδρείο... Λίγο την απόφαση που πήρατε. Εμείς δεν έχουμε θέμα, εμείς θα παρουσιάσουμε. Έτσι άμα, εγώ το προτείνω. Εμείς θα παρουσιάσουμε και όλα αυτά. Κύριε Νασί, καλό είπε ο κ. Παλάσκας. Ο κ. Παλάσκας είπε ότι θα παραμείτε μόνο για αυτά τα δύο τα θέματα. Εμείς θα παραμείτε μόνο για αυτά τα δύο τα θέματα, αλλά τα αναβάλλουμε. Θα πάμε σε επόμενη χρονιά. Όχι, θα το παραμείνω για όλα τα θέματα. Εντάξει, τόσο η θύμωση του κ. Παλάσκας είναι αυτό που είναι η αρχή.